15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Adetokounmpo from Athens, Greece. He last played for Phil Athleticos in Greece. Είναι η στιγμή που το όνειρο του 18χρονου μπασκετμπολίστα γίνεται πραγματικότητα. Ο κομισάριος και ισχυρότερος άνδρας του NBA, David Stern, ανακοινώνει ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο επελέγει στο νούμερο 15 του draft από τους Milwaukee Bucks. Ο ίδιος ο νεαρός Άσος κάνει το σταυρό του και ο αδελφός του Θανάσης πανηγυρίζει κρατώντας την ελληνική σημαία. Λίγα λεπτά αργότερα, ο μέχρι πρότινος άγνωστος στο ευρύ κοινό ταλαντούχος playmaker που πέρσι έπαιξε στην Α2 κατηγορία με τον φιλαθλητικό, δεν μπορούσε να περιγράψει την ευτυχία του. It's a wonderful feeling. I can't describe how excited I feel, you know. It's a dream come true. From Europe to the NBA, from Division 2 of the Europe. Not even in the Division 1 in Europe. Παρότι στη διάρκεια της χρονιάς περισσότεροι από 30 απεσταλμένοι των ομάδων του NBA επισκέφτηκαν το κλειστό του ζωγράφου για να τον παρακολουθήσουν, οι ειδικοί αναλυτές τον αποκαλούσαν μέχρι και την τελευταία στιγμή το μεγάλο μυστήριο του εφετινού draft. This young man did not leave the country of Greece until 3 weeks ago when he played in a tournament in Italy. And he was fortunate because at that tournament all 30 NBA teams could see him and not worry about the YouTube videos. A great talent with a great feel for the game. Can you put him in an NBA game right now? You probably cannot. But in the long-term picture, this kid has as much upside as most anybody in this draft. Ο Αντετοκούμπο αγοράστηκε τον περασμένο Οκτώβριο από την Ισπανική Σαραγώσα έναντι 180.000 ευρώ και οι Milwaukee Bucks θα καταβάλουν τη ρήτρα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων που προβλέπει το συμβόλαιό του αφού, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, θα μετακομίσει από τη νέα σεζόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. You have your choice now. You can stay in Europe and maybe come to the NBA later or come right away. What are you going to do? Right away, in the NBA. Straight in the NBA. I was still really impressed by some of the stuff he was doing. And he's got giant hands. He grew 3 inches in the last like 12 months. Fran said if he was like a high school All-American, like he would have been one of the top 5 guys coming into college. I like the pick. Unfortunately for Milwaukee, that's a reset button. Now they're rebuilding. Ο 18χρονος Άσος που έχει ύψος 2'7 και άνοιγμα χεριών στα 2'21 θα παρουσιαστεί αύριο από τη νέα του ομάδα και τα ξημερώματα της Κυριακής θα επιστρέψει στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στην Εθνική Νέων που προετοιμάζεται για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Εστονίας. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της αποδέσμευσής του από την Σαραγώσα, στην οποία δεν έπαιξε και από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξει ποτέ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 7,18 εκατομμυρίων δολαρίων.